Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία για την παράσταση διαμαρτυρίας με αφορμή την οικονομική δυσχέρεια που έχουν οι σύλλογοι λόγω του κοροναϊού, όπου δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους προπονητές και τους αθλητές τους ουσιαστικά. Η κατάσταση χειροτερεύει ακόμη περισσότερο με την έννοια ότι αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί και του χρόνου από ό,τι φαίνεται. Και πάρα πολλοί σύλλογοι θα αναγκαστούν να σταματήσουν τις ακαδημίες τους. Όμως, εκτός από αυτό το ζήτημα, προέκυψαν στην πορεία, αναδείχθηκαν και μια σειρά άλλα ζητήματα. Όπως, ας πούμε, το ασφιχτικό περιθώριο που δίνει το Υπουργείο ώστε να γίνει η καταγραφή του Μητρώου, στο οποίο γενικά δεν είμαστε αντίθετοι. Όμως φαίνεται πως έχει στόχο απλώς την διαχείριση των εκλογών, την πίεση σε σχέση με τις εκλογές των Ομοσπονδιών στα διάφορα τμήματα που γίνονται αυτή την περίοδο. Το θετικό στην αυτή την πρωτοβουλία είναι ότι με και την αντίστοιχη που έγινε στην Αθήνα, ότι το Υπουργείο αναγκάστηκε να μας ακούσει. Και δεν είναι τυχαίο ότι εχθές ανακοίνωσε μια χορηγία της τάξης των 12 εκατομμύριων ευρώ για 5.000 βέβαια σωματεία, δηλαδή ψίχουλα, αφού αντιστοιχούν σχεδόν 2.000 ευρώ ένα σωματείο. Όμως αυτό παρόλα αυτά μας δείχνει ότι μια αρχική πρωτοβουλία μπορεί να επιδράσει και παραπέρα. Ένα τελευταίο σημαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους αθλητικούς συλλόγους που είχαμε επαφές, αναδείχθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στον αθλητισμό της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Θεσσαλονίκη έχει μόνο δύο στάδια σκύβου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει μόνο τρία γήπεδα ποδοσφαίρου για 21 συλλόγους, ενώ οι εγκαταστάσεις της Μίκρας είναι σε απελπιστική κατάσταση, χωρίς γιατρό για εκατοντάδες αθλητές που αθλούνται κάθε μέρα, με λιπέστατη συγκοινωνία και κτίρια τα οποία ρημάζουν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Φάνηκε και έγινε δεκτή η πρόταση να οργανώσουμε συσκέψεις σε αθλητικό χώρο, έτσι ώστε να αναδείξουμε τα προβλήματα και μαζί με τους γονείς, γιατί και εμείς έτσι κι αλλιώς γονείς είμαστε, να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού. Για 40 χρόνια λειτουργώ στα κολυμβητικά πράγματα. Προεδρεύω ενός σωματείου κολυμβητικού του Ναυτικού Ομίλου Μακεδονίας και αυτή την χρονική στιγμή τα προβλήματα υπήρχαν και πολλαπλασιάστηκαν. Πολλαπλασιάστηκαν εννοώ με τον κορονοϊό, με αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, σταμάτησαν προπονήσεις και όταν συνέχισαν οι περιορισμοί ήταν τέτοιοι που δεν γίνονταν ουσιαστική δουλειά. Ας ευχηθούμε για το καλό της ανθρωπότητας που λένε να τελειώσει και να μπει και ο αθλητισμός στις γνωστές του διαδικασίες. Τώρα, σε ό,τι έχει σχέση με τους χώρους άθλησης, τα προβλήματα είναι παλαιά. Κάποιες στιγμές γίνονται παρεμβάσεις συμπληρωματικές. Οι εγκαταστάσεις είναι παλαιές, 40 και 50 χρόνων. Οπότε οι παρεμβάσεις είναι μπαλώματα. Πρέπει η Θεσσαλονίκη, σαν η δεύτερη μεγάλη δύναμη στην Ελλάδα της κολύμβησης, τουλάχιστον να έχει μια καινούργια εγκατάσταση, ώστε να διευκολυνθούν και τα σωματεία παύλα κολυμβητές, αλλά και γενικότερα ο αθλητισμός. Άλλα προβλήματα είναι τα οικονομικά, τα οποία οικονομικά γίνονται και κοινωνικά στο τέλος, και ενδεχομένως αυτό πάει σαν σύνολο οικονομικά και κοινωνικά, δηλαδή έχουν πέσει όλες οι οικονομικές ευθύνες στις οικογένειες, οπότε κάτι πρέπει να στερηθείς για να συμπληρώσεις τον αθλητισμό. Οπότε έτσι δικαιολογώ την έκφραση κοινωνικά. Όλα τα πληρώνουν οι γονείς,
από συμμετοχή σε αγώνες έως εγγραφές, μεταγραφές, μαγιό, ιατρικά έξοδα, πολλές φορές τραυματισμοί κτλ. Με αποτέλεσμα να έχει γονατίσει ο κόσμος της κολύμβησης, δηλαδή, πάλι θα το πω, οι οικογένειες. Πρέπει να στηριχθούν τα σωματεία, γιατί τίποτε δεν βγαίνει από τα ταμεία των συλλόγων, γιατί δεν έχουν έσοδα, δεν υπάρχουν χορηγοί, δεν υπάρχει τίποτε. Οπότε πρέπει να στηριχθεί για να ελαφρυνθεί και η οικογένεια, ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Να δοθούν τα χρήματα αυτά που δίνονται για τις οικογένειες, για το κολύμπι ή γενικότερα για τον αθλητισμό, σε άλλες κοινωνικές ανάγκες. Όλοι οι αθλητές πρέπει να παρέχουν το δικαίωμα αυτό στον αθλητισμό. Για να γίνει αυτό, ένας είναι μόνος τρόπος. Να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ο αθλητισμός από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι δικαίωμα και το ζητάμε συνέχεια. Με αφορμή τώρα τον κορονοϊό, πρέπει να προσέξουμε όλα τα σωματεία, όλοι οι εργαζόμενοι στη σωματεία, να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους. Δεν πρέπει κανείς αθλητής, προπονητής, τεχνικός στα σωματεία να επηρεαστεί από την κρίση αυτή του κορονοϊού. Πρέπει να έχουν όλα τα δικά τους τα εργασιακά δικαιώματα, να παραμείνουν όπως είναι, να μην γίνουν μειώσεις μισθών, να μην γίνουν απολύσεις. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι, γιατί η σωματείο σημαίνει πρώτα απ' όλα αθλητές και προπονητές. Και τρίτο, που είναι επίκαιρο, είναι οι τελευταίες δηλώσεις του κ. Αυγενάκη, ο οποίος προκήρυξε ότι θα μας δώσει για όλη τη σωματεία που είναι γεγραμμένα στο Μητρό 12 εκατομμύρια ευρώ. Αν φανταστούμε ότι είναι 6.000 τα σωματεία τα οποία είναι ενεργά, είναι περίπου 2.000 ευρώ για κάθε σωματείο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τουλάχιστον κοροϊδία το ποσό αυτό για να μπορέσουν να ταπεξέλθουν τα σωματεία στις ανάγκες τους και στις προκλήσεις που είναι από εδώ και πέρα. Αν θέλουμε σωματεία ενεργά και ανοιχτά, πρέπει να χρηματοδοτηθούν άμεσα από την πολιτεία. Το σωματείο μας ασχολείται με την καλαθοσφαίριση. Είναι από το 1985. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή βασικά είναι το οικονομικό, είναι πρόβλημα των υποδομών, δηλαδή οι προπονήσεις γίνονται σε ένα γυμναστήριο του τρίτου ΓΕΛ, είναι ο χώρος ακατάλληλος, είναι μικρός και δεν βοηθάει. Ένα άλλο πρόβλημα σημαντικό που έχουμε είναι ότι πληρώνουμε, νοικιάζουμε τον χώρο, δηλαδή μας το παραχωρεί ο Δήμος, και συγκεκριμένα πέρυσι το σωματείο μας έδωσε ποσό των 4.500 ευρώ. Το βασικότερο είναι αυτό, και αυτό χρειάζεται την πολιτεία βοήθεια όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να μας απαλλάξει από τη χρήση αυτών των αθλητών. Γιατί ασχολούμαστε με τον αστυνομικό αθλητισμό, έτσι, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα μικρά, τα παιδιά, ακαδημίες που πολύ είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολούμαστε, έτσι, να τους μάθουμε, να τους βάλουμε στα μυστικά του μπάσκετ, έτσι, να τους κοινωνικοποιήσουμε, να τους μάθουμε να συνεργάζονται. Το φίλο του αθλητισμού είναι αυτά, είναι και να τους μάθουμε να αγωνίζονται φυσικά, είναι μέσα σε όλα αυτά. Το πρόβλημά μας είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορούμε γιατί είναι σύλλογος, δεν μπορούμε, ο κόσμος ζει δύσκολα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα με γενικά την οικονομική κρίση, όλα αυτά τη φτώχεια, και δεν μπορούμε να ζητάμε από τον κόσμο να μας δώσει συνδρομή. Όποιος μπορεί να δώσει, μας δίνει συνδρομή. Οπότε είναι τεράστιο το οικονομικό πρόβλημα. Πρέπει οπωσδήποτε τους αθλητές κάποια πράγματα, ας πούμε, να τους δώσουμε, όπως είναι οι στολές τους, είναι τα νεράκια που όταν κάνουν προπονήσεις, αγώνες, πολλές φορές η μετακίνησή τους, υπάρχουν έξοδα τα οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε. Όσον αφορά τις δηλώσεις του Υπουργού για τη χρηματοδότηση στα σωματεία, νομίζω είναι πραγματικά ανάξιες σχολιασμού, γιατί το ποσό είναι γελίο αυτό που είπε. Δηλαδή εμείς για να πω κάτι και να ασφαλίσουμε τους προπονητές που έχουμε, θέλουμε ακριβώς αυτό το ποσό που είπε, θα μας δώσει επιχορήγηση. Είναι τόσο μικρό και
νομίζω αυτό είναι και ένα κομμάτι που έχουμε προπονητές, οι οποίες πρέπει να τους ασφαλίζουμε, πρέπει να τους έχουμε, να τους πληρώνουμε κανονικά. Δεν γίνεται να τους δίνουμε ψίχουλα και ό,τι και τις έλεγε. Αυτά είχα, θέλω να πω για τις δηλώσεις του. Δεν είναι ψίχουλα πραγματικά, που είναι μόνο για δημιουργία εντυπώσεων. Με το σκιάκι ασχολούμαστε κανονικό. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ενοξημένο σε σχέση με το παρελθόν. Δεν δημιουργήθηκε τώρα, το οικονομικό ιδιαίτερα. Εδώ και περίπου μία δεκαετία οι σύλλογοί μας δεν έχουν πάρει μία δραχμή. Απλώς αυτή η κατάσταση των κορονοϊών έχει επιδεινώσει την κατάσταση, γιατί έχουν σταματήσει οι προπονήσεις, έχουν σταματήσει δηλαδή, αυτό το εισόδημα που είχαν ο σύλλογός μας και οι άλλοι σύλλογοι σκακιστικοί μέσα από τις προπονήσεις, πλήρωναν τα μέλη, η οικογένεια δηλαδή συντηρούσε τους συλλόγους ώστε να καλυπτούν οι ανάγκες, το ενίκια, τα ρεύματα, όλα αυτά, τα τηλέφωνα του συλλόγου. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι όλα τα χρόνια η συμμετοχή των ομάδων του σκακιστικών στο πρωτάθλημα της ΑΕθνικής είτε και στα ατομικά πρωταθλήματα γινόταν με χρήματα των κάθε οικογενειών. Δεν υπήρχε δηλαδή κατά αυτό η κάλυψη των προβλημάτων αυτών από την Ομοσπονδία, από την πολιτεία κύριε, γιατί η Ομοσπονδία παίρνει αλλάξεις αυτή. Αυτή η ανακοίνωση τώρα του Υπουργού που θα δώσει κάποια χρήματα στα σωματεία είναι ψίχουλ, δεν καλύπτουν στοιχειοδόσεις ανάγκες λειτουργίας του σωματείου. Εμείς, για να πω, καταθέσαμε έτοιμα στο Δήμο Καλαμαριάς και προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις να μας δοθεί χώρος που να μπορούμε τουλάχιστον να μην πληρώνουμε τα ενίκια. Αλλιώς, ένας ιστορικός σύλλογος με συμμετοχή τόσων χρόνων θα αναγκαστεί να κλείσει. Αυτό εδώ είναι ένα πρόβλημα σοβαρό και πρέπει να συσπυρώσει όλα τα σωματεία. Όχι μόνο τους κάκια, αλλά όλα τα αθλητικά σωματεία, γιατί κάποιοι τον αθλητικό τον έχουν κάνει εμπόρευμα. Τα οικονομάνε από εκεί και αν έχει χρήματα συμμετέχει, αλλιώς αναγκάζεται η κάθε οικογένεια να σταματήσει το παιδί του από το οποιοδήποτε άθλημα έχει επιλέξει. Αυτό που θέλω να τονίσω με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται τώρα με τον αθλητισμό είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε σχολικό αθλητισμό, είναι ανύπαρκτος και είμαστε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να στηρίξουμε τα σωματεία, τα αεραστεχνικά σωματεία. Και σε αυτή την περίπτωση τα σωματεία στηρίζονται μόνο από τις συνδρομές αυτή τη στιγμή, δηλαδή από τις συνδρομές των γονιών, σε όλα τα αθλήματα. Και οι υποδομές που είναι τα γήπεδα και αυτά είναι πάρα πολύ ανύπαρκτες και λογικά ο αθλητισμός στη χώρα βαδίζει πάρα πολύ αργά, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα σαν εκπαιδευτικό είναι ότι όλα τα παιδιά, όλα μα όλα, πρέπει να κάνουν αθλητισμό. Και γι' αυτό μαζί με την υγεία πρέπει να έχουν οι ίδιες δυνατότητες. Δεν μπορεί τα παιδιά του ψυχικού να έχουν όλα και τα παιδιά, δεν ξέρω τι να μην πω, άλλη περιοχή να μην έχουν τίποτα. Αυτό έτσι πως γίνεται και στην παιδεία. Δηλαδή ωραία γήπεδα αλλού και σε άλλες περιοχές να μην έχει τίποτα. Τώρα γίνονται διάφορες διεργασίες, έχουμε τις εκλογές των Ομοσπονδιών, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να αλώσει όλες τις Ομοσπονδίες και γι' αυτό γίνονται και διάφορα παιχνίδια, όπως πιστεύω εγώ και αυτά τα ψίχουλα τα οποία θέλουν να δώσουν τα σωματεία που ανακέρθηκαν εχθές, είναι νομίζω πολύ λίγα αυτά για να μπορούν να στηρίξουν τα αεραστεχνικά σωματεία. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι για να μπορέσουν να στηρίξουμε τα αεραστεχνικά σωματεία και να κάνουν το βασικό απ' όλα, όλα τα Ελληνόπουλα να μπορούν να κάνουν αθλητισμό. Τα προβλήματα είναι γνωστό που αντιμετωπίζει ο ελληνικός αθλητισμός γενικότερα και ειδικότερα το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης είναι πολλά. Είναι πολυπίκυλα και ασφαλώς χρειάζονται επίλυση. Αυτά τα προβλήματα δεν είναι τωρινά. Προέρχονται πολλά χρόνια πριν και φυσικά διωγγώθηκαν τα τελευταία χρόνια με το γνωστό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, με τα μνημόνια, τις περικοπές των μισθών και γενικότερα μείζονος σημασίας θέματα τα οποία απασχολούν τον μέσο Έλληνα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο το οποίο εκπροσωπούμε,
και αναφέρομαι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, εκπροσωπώντας την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ένωση της χώρας, που είναι το, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Τελευταία υπήρξε διάθεση από πλευράς πολιτείας να δώσει 12 περίπου εκατομμύρια να χορηγήσει στα σωματεία, ποσό το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για να λύσει τις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα ερασιτεχνικά σωματεία, γιατί μέσα σε αυτά δεν είναι το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, αθλητισμός είναι και όλα τα υπόλοιπα αθλήματα τα οποία ξεπερνούν σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μελών και των αθλουμένων, πολύ περισσότερα από τις 5.000, οι οποίες σύμφωνα με την τελευταία διακήρυξη θα καρποθούν ένα ποσό της τάξης των 2 ή των 2.500 ευρώ. Από τη μία πλευρά δεν είναι μόνο 5.000 τα σωματεία, είναι πολύ περισσότερα, καλούνται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ρυθμίσουν κάποιες εκκρεμότητες με την πολιτεία, αλλά αυτό για μας δεν είναι το ζητούμενο. Ζητούμενο είναι να έχουν μια ανεξαρτησία οικονομική τα σωματεία, οι αθλητές να αθλούνται όπως πρέπει να αθλούνται σε μια ευνομούμενη κοινωνία, να υπάρχουν αθλητικές υλικοτεχνικές υποδομές και βέβαια τα σωματεία να είναι βιώσιμα. Τα 2.500 λοιπόν ευρώ που θα εισπράξουν τα σωματεία της χώρας αποτελούν μια ασπιρίνη για τον πονοκέφαλο. Θα πρέπει να υπάρξουν βαθιές τομές, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην κάλυψη των αναγκών τόσο των σωματείων όσο και των αθλουμένων, και βέβαια με 2.500 ευρώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λύσει ούτε καν ένα μέρος το ελάχιστο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σωματεία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη μέριμνα από πλευράς της ελληνικής πολιτείας. Θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με τον ελληνικό αθλητισμό, γιατί τελευταία, ειδικά με τον κορονοϊό, έχουν αυξηθεί τα προβλήματα, έχουν προκύψει αυξημένες ανάγκες, υπάρχουν ποδοσφαιριστές απλήρωτοι, υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες, όταν λέμε απλήρωτοι, δεν μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, υπάρχουν επίσης προβλήματα με τους προπονητές σε όλα τα σωματεία, υπάρχουν προβλήματα με τους χώρους άθλησης, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των αθλουμένων, των προπονητών και γενικά των συμμετοχόντων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν βαθιές τομές σε όλο αυτό το ζήτημα, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν αυτές τις αυξημένες ανάγκες, που επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα, αλλά να υπάρξουν βαθιές τομές, έτσι να υπάρχει μια αρμονία, μια μεγαλύτερη, θα έλεγα, μεγαλύτερη διάρκεια σε ό,τι αφορά την επίλυση των ζητημάτων για να μπορεί να επέλθει μία εξομάλυνση στις αυξημένες ανάγκες των σωματείων, των αθλουμένων αλλά και των προπονητών.